Φίτιτιλ.gr, καλησπέρα σε όλου, παιδιά. Στο κανάλι μα στο YouTube, εδώ που μαθαίνουμε για φωτογραφία και για φωτογραφικό εξοπλισμό. Και σήμερα θα σα δείξουμε μια πολύ ιδιαίτερη μηχανή. Πρόκειται για την Fujifilm Instax Mini Replay. Την νέα υβριδική Instax μηχανή τη Ιαπωνική εταιρεία, η οποία έρχεται να τυπώνει σε φιλμ, αλλά και με πολλά καλούδια τη ψηφιακή εποχή. Καταρχήν να πούμε ότι η Instax Mini Replay είναι η πιο μικρή. Instax μηχανή της ιαπωνική εταιρεία. Είναι υβριδική, όπως είπαμε και στην αρχή, δηλαδή μπορεί να καταγράφει τις φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή, σε ανάλυση 2560x1920 pixels και στη ουσία μπορεί να γράφει 45 φωτογραφίες στην ενσωματωμένη ε, μνήμη που έχει, ή 850 περίπου φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης 1GB από microSD που μπορείτε να βάλετε. Φυσικά γιγά δεν θα βρείτε, οπότε υπολογίστε ότι το λιγότερο που θα βρείτε θα είναι 4-8GB. γιγά φωτογραφίες περίπου μπορείτε να βγάλετε σε μια τέτοια κάρτα μνήμης. Ο φακός είναι 28 Mm, με μέγιστο διάφραγμα F2. Είναι αρκετά φωτεινό λοιπόν και αρκετά ευρυγόνο ώστε να μπορέσετε να βγάλετε και φωτογραφίε αυτέ που λέμε τι παρέε με 2, 3 ή και περισσότερα άτομα. Η μηχανή δεν έχει πάρα πολλέ ρυθμίσει, είναι αυτόματη δηλαδή. Απλά δεν έχετε παρά να πατήσετε το κουμπί τη λήψη, το τετράγωνο αυτό που βρίσκεται εδώ μπροστά και αυτή ρυθμίζει στο τετραγωνο αυτο που βρισκεται εδω μπροστα και αυτη ρυθμιζει καταλληλα τον φακό και την ταχύτητα ώστε να βγάλει τη φωτογραφία που πρέπει. Εδώ να πούμε ότι φυσικά έχει flash για να μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες ακόμα και σε χαμηλό φωτισμό. Η Instax Mini Lee Play είναι μια μηχανή που έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο και μας άρεσε πάρα πολύ που το χρησιμοποιήσαμε. Έχει ένα κουμπάκι εδώ μπροστά που βλέπετε έχει ένα μικρόφωνο, το στρόγγυλο κουμπάκι, το οποίο είναι στρόγγυλο για να διαφέρει με το τετράγωνο και να μην το μπερδεύετε. Το στρόγγυλο λοιπόν αυτό κουμπάκι τι κάνει, το πατάμε και για 10 δευτερόλεπτα μπορούμε να γράψουμε το ηχητικό μας μήνυμα. Κερκίνη Κερκίνη 2019. Θα μου πείτε το ηχητικό μήνυμα τι να το κάνουμε σε μία φωτογραφία. Και εδώ είναι η μεγάλη μαγιά της Instax Mini LiPlay. Μπορεί να τυπώσει ένα QR code πάνω στη φωτογραφία και με αυτόν τον τρόπο αυτός που θα σκανάρει το QR code θα μπορέσει να πάει σε μια σελίδα, σε μια ιστοσελίδα που η Fujifilm θα έχει συγκεκριμένα για τη συγκεκριμένη φωτογραφία και εκτός από τη φωτογραφία να ακούσει και το ηχητικό μήνυμα που έχει καταγράψει. 19. Από τη στιγμή που καταγράψουμε τον ήχο με το μικρόφωνο της Lee Play, δεν σημαίνει ότι έχουμε δεσμευτεί, καθώς υπάρχει η επιλογή να διαγράψουμε το χητικό μας μήνυμα και να γράψουμε ένα καινούριο. Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθετα και ο σχεδιασμός της κατά βάση προσανατολίζεται προς τα εκεί. Φυσικά δεν μας απαγορεύει κανείς να τη χρησιμοποιήσουμε για να βγάλουμε και οριζόντιες φωτογραφίες. Η οθόνη της είναι 2,7 inch on, 230.000 περίπου dots ανάλυση, όχι πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση, αλλά κάνει τη δουλειά της ώστε να μπορούμε να καδράρουμε και να μπορούμε πλέον να βλέπουμε και τι έχουμε βγάλει. Μια πολύ ωραία μαγκιά που έχει η Instax Leap Play και το έχουν και άλλε Instax μηχανέ Fujifilm είναι ότι εδώ μπροστά, δίπλα στο φακό, έχει ένα μικρό καθρεφτάκι. Αυτό το καθρεφτάκι το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε καλύτερο καδράρισμα κατά τη διάρκεια των selfie λήψεών μα και έτσι να συμπεριλάβουμε όλη την παρέα μέσα στο πλάνο μα. Στο πλάι της Instax LiPlay έχουμε το κουμπί ενεργοποίησης απενεργοποίησης και τρεις συντομεύσεις, ένα, δύο, τρία. Τι κάνουν αυτές οι συντομεύσεις. Η Instax LiPlay έχει μέσα κάποια πλαίσια, frames, τα οποία μπορούμε να βάλουμε σε κάθε φωτογραφία και αυτές είναι στην ουσία συντομεύσεις. Το πολύ ωραίο είναι ότι μέσα από την εφαρμογή της Fuji που μπορεί να συνδέσουμε την Instax Mini LiPlay για να κάνουμε τις διάφορες ρυθμίσεις της, μπορούμε να επιλέξουμε εμείς τα τρία πλαίσια τα οποία θα υπάρχουν στις συντομεύσει αυτές. Η εφαρμογή της Fujifilm για να συνδέσουμε την Instax Mini Le Play με το smartphone μας είναι μια πολύ καλή εφαρμογή. Η σύνδεση γίνεται άμεσα και μπορούμε να κάνουμε τη διαχείριση της μηχανής από εκεί. Πολύ σημαντικό είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μηχανή Remote, δηλαδή απομακρυσμένο έλεγχο, να την βάλουμε κάπου και μέσα από το κινητό μας να δώσουμε την εντολή να, κάνουμε, να κάνει τη λήψη. Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας μικρός εκτυπωτής για το smartphone μας, δηλαδή φωτογραφίες που έχουμε βγάλει με το smartphone μια οποιαδήποτε άλλη μηχανή, να τις στείλουμε με το smartphone στο, στην Leplay, απλά για να εκτυπωθούν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε ακόμα υψηλότερες ανάλυσεις εκτυπώσεις και να τις μοιράσουμε στους φίλους μας. Η Instax Mini Lee Play, εκτός από τα διάφορα frames που είπαμε, έχει και αρκετά φίλτρα. Έτσι λοιπόν μπορείτε να τρελαθείτε, να κάνετε τα δικά σας, τις δικές σας εικόνες και να βάλετε και το φιλτράκι που σας αρέσει, ασπρόμαυρα, σέπια κτλ. ώστε να κάνετε λίγο πιο ιδιαίτερη την αισθητική των φωτογραφιών που είτε θα τυπωθούν είτε θα δώσετε σε ψηφιακή μορφή στους φίλους σας. Δύο πολύ ωραίες ρυθμίσεις που έχει η συγκεκριμένη μηχανή είναι η δυνατότητα αντισταθμίση τη έκθεση. Δηλαδή, να ρυθμίσουμε με την έκθεση ώστε να είναι πιο σκοτεινή ή πιο φωτεινή η φωτογραφία μα ανάλογα με τι συνθήκε. Πού το χρησιμοποιούμε αυτό. Γρήγορο παράδειγμα. Όταν βγάζουμε κάποιον και ο ήλιο βρίσκεται στην πλάτη του, η μηχανή από μόνη τη θα βγάλει μια φωτογραφία που θα είναι πιο σκοτεινό το πρόσωπο. Εκεί θέλουμε αντισταθμίση στάθμιση τη έκθεση να βάλουμε συν για να μπορέσουμε να βγάλουμε πιο φωτεινό το πρόσωπο, έτσι ώστε να μην μπερδευτεί η μηχανή με το γεγονό ότι έχει το φω από πίσω. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που μας άρεσε είναι ότι έχει το AF Illuminator. Στην ουσία είναι μια δέσμη φωτός που σε σκοτεινό περιβάλλον ενεργοποιείται για να βοηθήσει τη μηχανή να κάνει εστίαση ακριβώς εκεί που θέλουμε. Μην ξεχάσω να σας πω ότι η Instax Play έχει μάκρο δυνατότητες, 10 εκατοστά. Όχι πολύ άσχημα για μια μηχανή που δεν προορίζεται για μακροφωτογραφία, αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να πλησιάσουμε σε αντικείμενα πολύ κοντά, φαγητό, λουλούδια, έντομα, ξέρετε εσείς, και να κάνουμε τις μακρολήψεις μας. Η Instax Mini LiPlay έχει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, κάτι που είναι πολύ ωραίο, καθώς μπορεί να φορτίζει μέσω USB καλωδίου και φυσικά να φορτίζει και μέσω powerbank, που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή, αν μείνετε από μπαταρία, έχετε μια λύση για να τη φορτίσετε. Αυτά λοιπόν, παιδιά, από το PDTL και το κανάλι μας εδώ στο YouTube σχετικά με την Instax Mini Le Play, την υβριδική νέα Instax μηχανή της Fujifilm, η οποία μπορεί να τυπώνει σε φιλμάκι, να τη χρησιμοποιήσετε σαν εκτυπωτή για το smartphone σας και να βγάζετε και φωτογραφίες οι οποίες να τις χρησιμοποιήσετε μετά σε, στον υπολογιστή σας, να τις κάνετε ό,τι θέλετε. Η τιμή της είναι κοντά στα 150 ευρώ, μπορείτε να τη βρείτε ήδη στην ελληνική αγορά και το φιλμάκι της κοστίζει περίπου 10 στάσεις στα 9 με 10 ευρώ. Οπότε, εάν σας αρέσει, μπορείτε να την ρίξετε μια ματιά και να την βρείτε στην ελληνική φωτογραφική αγορά. Εμείς μέχρι το επόμενο βίντεο να σας χαιρετήσουμε, να σας υπερθυμίσουμε ότι ο καλύτερος τρόπος να γίνετε καλύτεροι φωτογράφη είναι να πειραματίζεστε και να φωτογραφίζετε συνέχεια. Οπότε βγείτε και έξω και συνεχίσετε τις φωτογραφίσεις. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.